Οι έντονες λογομαχίες ήταν το χαρακτηριστικό της τέταρτης μέρας της δίκης του Ντόναλντ Τραμπ στη Γερουσία. Οι δικηγόροι του πρώην Προέδρου προσπάθησαν να πείσουν πως ο πελάτης τους δεν υποκίνησε την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτόλιο. Were Mr. Trump's words insightful to the point of violence and riot? That's the charge, that's the question. And the answer is no. So rather than yelling at us and screaming about how we didn't have time to get all of the facts about what your client did, bring your client up here and have him testify under oath. Just anxious to see what my Republican friends do if they stand up. Με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται ίσως και απόψε, φαίνεται δύσκολο να βρεθούν οι 17 ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές που χρειάζεται να ψηφίσουν ώστε να καταδικαστεί ο Ντόναλντ Τραμπ. I think there's a recognition that the outcome is likely a fait accompli. And so if you're the defense team, you don't feel you need 16 hours to make your case when you have a gut feeling that you're going to win. Τα πράγματα όμως περιπλέκονται και από ένα τηλεφώνημα που φέρνει στο φως το CNN και δείχνει πως ο Τραμπ, παρά τις πιέσεις των συνεργατών του, αρνούταν πεισματικά να πείσει τους οπαδούς του να αποσυρθούν από το Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου. Trump said to McCarthy, quote, "Well, Kevin, I guess these people are more upset about the election than you are." To which McCarthy responded, "Who the F do you think you're talking to?" Και όλα αυτά ενώ τα πρώτα σύννεφα στο επιτελείο του Τζο Μπάιντεν έχουν φανεί. Ο 32χρονος TJ Dalko, αναπληρωτής της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκη, επιτέθηκε φραστικά στη δημοσιογράφο του πολίτικο Τάρα Παλμέρη, λέγοντάς της χαρακτηριστικά «Θα σας καταστρέψω». Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λευκό Οίκο, η δημοσιογράφος προσπαθούσε να αποσπάσει πληροφορίες για την προσωπική ζωή του Ντάκλο και τη σχέση του με μια άλλη δημοσιογράφο. Παρά τις υποσχέσεις του Τζο Μπάιντεν για σκληρή αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, ο Ντάκλο τέθηκε απλά σε διαθεσιμότητα για μία εβδομάδα.